Μία δήλωση. Όσα εμπόδια και να παρουσιαστούν, όσες τρικλοποδιές και να μας βάλουν τελευταία στιγμή, ακόμα και αύριο τα ξημερώματα, εμείς το δημοψήφισμα θα το κάνουμε. Το θέλει ο λαός, το θέλει η κοινωνία, το έχουμε αποφασίσει ομόφωνα όλοι οι δήμοι της Θεσσαλονίκης, το έχουμε αποφασίσει ως Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Είμαστε θεσμικός φορέας, πιστοποιημένος, αναγνωρισμένος. Έχουμε δικαίωμα από τον νόμο τον 3852 να διεξάγουμε δημοψηφίσματα. Δεν μπορεί κανείς να μας αφαιρέσει αυτό το δικαίωμα. Θα γίνει κανονικότατα το δημοψήφισμα. Παρακαλούμε, καλούμε και απαιτούμε όλους τους πολίτες να πάρουν μέρος αβίαστα, ελεύθερα και να πάνε να εκφράσουν τη γνώμη τους στην κάλπη για την ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΔ. Οι δε εκλογικοί κατάλογοι μια και τελευταία στιγμή μας φορτώσαν ένα ακόμη πρόβλημα, ότι σύμφωνα με την νομοθεσία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν εκλογικοί κατάλογοι για άλλο σκοπό. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τους εκλογικούς καταλόγους των εκλογών. Έχουμε ως δήμοι τα δημοτολόγια μας, τις καταστάσεις που έχουμε τους δημότες μας, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις καταστάσεις. Αλλά ας το πάρουν απόφαση, μην ταλαιπωρούν τους υπαλλήλους των δικαστηρίων και των άλλων υπηρεσιών και να μην ταλαιπωρούμε και εμείς τους δικούς μας υπαλλήλους. Ό,τι και να κάνουν, εμείς το δημοψήφισμα θα το κάνουμε. Να σταματήσουν επιτέλους εδώ, να μας αφήσουν να κάνουμε το δημοψήφισμα. Φοβάστε συλλήψεις αύριο? Όχι, δεν φοβόμαστε. Θα έχουμε και άλλου είδους εκπλήξεις εάν τυχόν προχωρήσουν σε συλλήψεις και θα τα πούμε αύριο στα μέσα ενημέρωσης. Θα είναι και οι ξένοι εκπρόσωποι και οι ξένοι ανταποκριτές θα είναι μαζί μας και ας έρθουν να συλλάβουν τους δημάρχους, τις εφορευτικές επιτροπές, τους εργαζόμενους και τους ξένους εκπροσώπους.